Θεωρώ πολύ σημαντική την πρόταση για το κείμενο και τη θεωρώ σημαντική όχι γιατί δεν συμφωνώ με τον σύντροφο για τις από τα κάτω διαδικασίες, εξάλλου αυτό παλεύουμε όλοι μας τώρα, αλλά γιατί πιστεύω ότι αυτό εντάσσεται, αυτή η ενέργεια δηλαδή, εντάσσεται αφενός αυτό που λέμε οριζόν διαδικτύωση, αφετέρου είναι μια ενέργεια συγκρότησης δυνάμεων, πανελλαδικά, και μια ενέργεια δήλωση διαθεσιμότητας με προσωπική ευθύνη για το εγχείρημα αυτό. Πιστεύω ότι δεν εξαντλείται η χρησιμότητά της στην συνδιάσκεψη την πανελλαδική. Ίσως μας πάει και πέρα από αυτή, ίσως μας δίνει και μία μέθοδο για να προχωρήσουμε αν τυχόν δεν γίνει ποτέ αυτή. Σκοπίμως αφήνω την ασάφεια να πλανάται γύρω από αυτά που λέω, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί κανένας να καθορίσει από τώρα λεπτομερώς τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Όμως, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να περιέχει τούτα τα πέντε σημεία, συν δύο ακόμα. Δηλαδή να έχει πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα. Εγώ πιστεύω ότι η αριστερά έχει το δικό της όραμα για την χειραφέτηση του ανθρώπου από κάθε καταναγκασμό και δουλεία. Και άρα αυτό πρέπει να δηλώνεται, γιατί αυτό εξυπονοεί και υπαγορεύει μεθόδους οργάνωσης, μεθόδους δράσης, επίσης εξυπονοεί και υπαγορεύει σχέσεις με την κοινωνία και με το κίνημα. Άρα το ένα πρέπει να είναι αυτό και το δεύτερο πρέπει να είναι η αριστερή κοινωνική αντιπολίτευση, δηλαδή το πολιτικό στίγμα της κοινωνικής και πολιτικής μας δραστηριότητας. Ευχαριστώ.